Αυτή η σημερινή κινητοποίηση, καταρχάς με λένε Τσάμαρη Χρήστο και είμαι εκλεγμένος στο πενταμελές του σχολείου μου. Και έχω να πω ότι αυτή η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας και για το ΣΑΙΝΤΟΥ. Τελικά έγινε, ήρθαν πολλοί μαθητές, παρόλα τα εμπόδια που βρήκαμε, που μας έλεγαν να μην γίνει γνωστό το θέμα, μας έλεγαν διάφορα τέλος πάντων. Μας έλεγαν και στην αρχή ότι θα κλείσουν πούλμαν και για τους μαθητές. Τελικά δεν έγινε, αλλά βρήκαμε τρόπο να έρθουμε. Πρέπει να σημειωθεί κιόλας ότι τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα έχουμε και άλλους πρόσφυγες. Οπότε το θέμα δεν είναι να παλέψουμε μόνο για το ΣΑΙΝΤΟΥ. Βέβαια πρέπει να παλεύουμε για όλους τους ανθρώπους, για κάθε ΣΑΙΝΤΟΥ, για όλα τα δικαιώματα και να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πρόσφυγες. Η σημερινή μας παρουσία εδώ είναι μια πρώτη νίκη και για το ΣΑΙΝΤΟΥ και για όλο το λαό. Γιατί ο ΣΑΙΝΤΟΥ έχει αγκαλιαστεί από όλο μας το λαό και αυτό οφείλεται στο ότι οι μαζικοί φορείς, οι τοπικοί φορείς, το μαθητικό κίνημα, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς έχουν κινητοποιηθεί. Έχουν κινητοποιηθεί και έχει φτάσει η υπόθεση εδώ που έχει φτάσει και έχει και βάσιμες ελπίδες το παλικάρι να κερδίσει. Θέλω να πω ότι αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να πάρουμε κουράγιο, δείχνει ένα δρόμο, διότι ο μαζικός αγώνας, ο αγώνας του λαού είναι αυτός που μπορεί να δώσει και μικρές και μεγαλύτερες νίκες. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμών Αγίου Δημητρίου από την πρώτη στιγμή χαιρετίζει τόσο η σχολική κοινότητα όσο και τα παιδιά που σήκωσαν αυτό το θέμα για το ΣΑΙΝΤΟΥ, γιατί αυτά δώσανε την επαρχή έτσι ώστε να γίνει ένα πανελλήνιο ζήτημα σε όλη την Ελλάδα και να συμμετέχουν όλοι οι φορείς δίπλα του, να είναι δίπλα του. Δεν είναι ο ΣΑΙΝΤΟΥ όμως το μόνο παιδί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σαν ασυνόδευτο. Είναι χιλιάδες παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και ο ΣΑΙΝΤΟΥ πρέπει να είναι η επαρχή έτσι ώστε να αλλάξει όλο ο νόμος πλαίσιο που ισχύει για αυτά τα παιδιά. Έχουν έρθει στην Ελλάδα ονειρευόμενοι ένα μέλλον το οποίο θα είναι καλύτερο για αυτά. Έχουν πάρει και έχουν εκπαιδευτεί τα περισσότερα, έχουν πάρει την ελληνική παιδεία και μάλιστα έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα. Όλη η σχολική κοινότητα πρέπει να είναι δίπλα τους. Έτυχε και ο ΣΑΙΝΤΟΥ έγινε θέμα. Υπάρχουν πολλά παιδιά στα οποία τρέχει το ίδιο καθεστώς, αλλά δεν ενδιαφέρει κανένας για αυτούς. Με αποτέλεσμα να έχουν απελαθεί και να έχουν πάει στις πατρίδες τους με χειρότερα δεδομένα. Και είμαστε εδώ όχι μόνο για το ΣΑΙΝΤΟΥ, είμαστε εδώ για όλα τα παιδιά που είναι χιλιάδες και πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για να αλλάξει αυτό ο νόμος πλαίσιο για αυτά τα συνόδευτα παιδιά και να αλλάξει γενικότερα η στάση της κοινωνίας απέναντι σε αυτά τα παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν δέχονται αυτά τα παιδιά να μείνουν στην Ελλάδα ή είναι απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ για αυτά τα παιδιά, για το ΣΑΙΝΤΟΥ και ευχόμαστε η απόφαση που θα βγάλει σήμερα η Επιτροπή να είναι θετική και να προχωρήσει επίλυση του θέματος και στα άλλα παιδιά που είναι κάτω από αυτό το καθεστώς. Οι μαθητές παιδιά μας σήμερα για άλλη μια φορά μας δίνουν ένα μάθημα ζωής, ένα μάθημα αλληλεγγύης σε όλα τα προσφυγόπουλα, ειδικά σήμερα που μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και θα υπάρχει ροή προσφυγοπούλων. Αυτή τη στιγμή καταγγέλουμε την υποκρισία της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων που θέλουν να παρουσιάσουν ουσιαστικά το θέμα του ΣΑΙΝΤΟΥ σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό και κρύβουν τις ευθύνες που έχουν σε σχέση με το υποκαθεστώς παραμονής. Δηλαδή ουσιαστικά την απέλαση μετά την ενηλικίωση των μαθητών. Πετάνε ουσιαστικά τον μπαλάκι στην αρχή προσφύγων, ενώ είναι ουσιαστικά ευθύνη της κυβέρνησης που νομοθετεί τέτοια κατάπτυστα νομοσχέδια.
Δεν γίνεται καμία κουβέντα αυτή τη στιγμή για τις συνθήκες που όλα αυτά τα χρόνια ζούσε ο Σαϊντού, την εκπαιδευτική διαδικασία, τις συνθήκες, την εκπαίδευσή του, όχι μόνο του Σαϊντού, όλων των πρόσφυγων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών, υπάρχει έλλειψη τμήματων υποδοχής και ουσιαστικά δεν γίνεται καμία συζήτηση για τις συνθήκες ουσιαστικά διαβίωσης και ζωής των ίδιων των μαθητών προσφύγων. Εμείς εδώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, δίνουμε για άλλη μια φορά μάχη για τη μόρφωση και τη ζωή όλων των μαθητών και φυσικά των προσφύγων.